Καλώς ήρθατε, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες στο κανάλι μου, στο Ακάσταρο, και πάμε να δούμε κατευθείαν το θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει για την περιγραφή γενικότερα αυτή την περίοδο και ειδικά το Μάρτιο, τσιγκάνικο, ειδικό ρήξιμο του τι γίνεται, τι θα συμβεί, πώς πάνε τα πράγματα κτλ. Πολύ γρήγορα να σας πω για το μήνα Μάρτιο. Ο μήνας Μάρτιος, σαν δόνηση, καθαρά ταρό, έχει τη δόνηση 3, είναι ο τρίτος μήνας και αυτό συμβολίζεται από την αυτοκράτεια. Εδώ πέρα είναι ένα ιδιαίτερο σύμβολο. Δεν θα σας ζαλίσω περισσότερο με λεπτομέρειες, θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια αριθμολογική ανάλυση. Ναι, ο μήνας, ο Μάρτιος, αριθμολογικά έχει τη δόνηση 9, διότι αν προσθέσω το 3 που είναι ο μήνας του Μάρτιος με το 2022 μας κάνει 6, μας κάνει 9, και φυσικά ένας ιδιαίτερος μήνας που μπορεί να σημαίνει και πόλεμο και ειρήνη κτλ. Μπορούμε όμως να αναλύσουμε και να φτάσουμε σε συμπεράσματα ακόμα και με αυτή εδώ πέρα την κάρτα. Στην ουσία αυτή η κάρτα λέει είναι η αυτοκράτηρα, είναι η μητέρα αν θέλετε, θέλω να τη δείτε, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα, η οποία αυτό που μας περνάει σαν μήνυμα είναι ότι τι κάνετε άνθρωποι, πού πάτε. Αγάπη, ειρήνη, ομορφιά, γέννηση, δύναμη, ανανέωση, πηγή ζωής και ενέργειας. Βεβαίως, θέλω να προσέξετε μια πολύ πολύ μικρή λεπτομέρεια. Το βλέπετε εδώ πέρα το δρεπάνι με το αίμα. Επειδή τα ταρό και η αστρολογία, τα ταρό και η αριθμολογία, όλα αυτά, οι εσωτερικές τέχνες ας το πούμε, μιλάνε πολλές φορές μέσα από ιδιαίτερους συμβολισμούς. Και αυτό είναι που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Δεν μιλάνε κυριολεκτικά. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν μέσα από μυθολογίες και μέσα από διάφορες ιστορίες, οι οποίες λέμε, όπως είναι και η μύθη του Εσώπου, που κάθε άλλο μύθη δεν είναι. Εδώ θα σας βοηθήσω. Εδώ δείχνει ότι ανάλογα με τη δόνηση που δίνουμε εμείς στη ζωή μας, μπορούμε να γίνουμε ή το θετικό κομμάτι ή μπορεί να γίνουμε το πολύ αρνητικό κομμάτι. Μπορεί να δώσουμε στη ζωή μας, σαν ανθρωπότητα κιόλας, ειρήνη, αγάπη, δημιουργικότητα, όμορφα πράγματα, έρωτα, αναγέννηση κτλ. Ή μπορεί όμως να σφάξουμε πραγματικά. Δεν είναι τυχαίο και το δρεπάνι, με το αίμα δηλαδή, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε με άσχημο τρόπο όλες αυτές τις δυνατότητες και επιλογές που έχουμε μέσα από την ελεύθερη βούληση. Επειδή, να το κάνω πολύ, λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό και να προχωρήσουμε και να κάνουμε το ρήξιμό μας, να πω ότι οι πλανήτες, η αστρολογία, τα ταρό, αυτό που δείχνουν είναι σαν να είναι ηθοποιοί και εμείς απλά φοράμε ένα ρόλο κάθε φορά. Και είναι τι απόφαση θα πάρουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, προχωράμε στο δρόμο, βρίσκουμε ένα κέρμα. Έχουμε την επιλογή να το πάρουμε το κέρμα ή να το πάρουμε. Είναι επιλογή μας όμως. Τι θα επιλέξουμε και τι θέλει ο καθένας. Ό,τι και να αποφασίσουμε, δηλαδή σηκώνουμε, παίρνουμε το κέρμα, γίνεται πεπρωμένο. Ή σηκωνόμαστε και δεν παίρνουμε καθόλου το κέρμα και προχωράμε, γίνεται ξανά πεπρωμένο. Το πεπρωμένο είναι στα χέρια μας ανάλογα με τις αποφάσεις μας. Ναι, υπάρχει και η μοίρα που σημαίνει ότι έχουμε κάποιες ιδιότητες, έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, έχουμε κληρονομήσει κάποια χαρακτηριστικά από τους προγόνους μας, εμείς οι ίδιοι έχουμε φτιάξει ό,τι. Μην τον μπερδέψουν περισσότερο. Αλλά είναι θέμα αποτελεσμάτων και επιλογών που κάνουμε στη ζωή μας. Είναι μια κάρτα, όπως καταλαβαίνετε, που συμβολικά μπορεί να είναι μια κάρτα πολέμου, μπορεί να είναι μια χώρα, μπορεί να είναι μια κάρτα η οποία δείχνει ή το θετικό κομμάτι ή το αρνητικό και ανάλογα πώς εμείς οι άνθρωποι επιλέγουμε να ζήσουμε τη ζωή μας και τις αποφάσεις μας. Διότι αυτοκράτηρα σημαίνει και εξουσία. Η αυτοκράτηρα μπορεί να συμβολίζει μια χώρα, ξέρετε πολύ καλά τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η οποία δρά με διαφορετικούς τρόπους. Δεν θέλω να μπω σε άλλες ενέργειες, δεν θέλω να μπω σε αίμα, δεν θέλω να μπω σε οτιδήποτε άλλο, θέλω να κρατήσω την ενέργεια σε ένα θετικό επίπεδο που νιώθω πολύ καλά και είναι ανεβασμένο, ας το πούμε, και το αφήνω μέχρι εκεί. Τι αφορά εσάς, εμάς, εσένα, εμένα κτλ. Ό,τι πρέπει τη ζωή μας να τη ζούμε στο έπακρο με θετικό τρόπο και όμορφο τρόπο, με ειρήνη. Και αντί να σφαζόμαστε, να προβληματιζόμαστε για το πώς θα μπορεί να υπάρχει ροή στη ζωή και όχι σταμάτημα ζωής. Αυτό το αφήνω εδώ πέρα. Τώρα φίλες και φίλοι, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε. Είναι 4 deck. Εδώ είναι το πρώτο deck. Είναι το σκυλάκι. Φίλοι, πιστοί άνθρωποι που είναι εκεί, που μας αγαπάνε, που ενδιαφέρονται για μας και φυσικά θέλουν το καλό μας, θέλουν την πρόοδό μας. Το δεύτερο deck
Είναι ένα πολύ πανέμορφο deck, πάρα πολύ όμορφο να το δείτε, που έχει να κάνει με τα αστέρια. Δηλαδή εδώ σημαίνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά όμως με το να φτιάξεις ένα μυαλό που να σκέφτεται, όχι μόνο να σκέφτεται και να νιώθει θετικά, δηλαδή να μην γίνει τοξικό θετικά, δηλαδή είναι όλα θα πάνε καλά, θα πάνε καλά και δεν πηγαίνουν καλά, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι μέσα σου πραγματικά να έχεις τέτοια δύναμη που τίποτα δεν σε σταματάει, διότι ξέρεις ότι θα βρεις τη διαδρομή σου και το δρόμο σου. Αυτό εννοεί εδώ, είναι τα αστέρια. Επιλογή, δηλαδή τι θα επιλέξετε. Στο επόμενο, στο τρίτο deck, έχουμε μία ντάμα, λοιπόν, η οποία, μία βασίλισσα εδώ, η οποία είναι μπαστούνι. Και τι μας λέει? Μας λέει λοιπόν για αγάπη. Μας μιλάει για αγάπη αυτή. Αυτή η μπαστούνάντη εδώ πέρα μας μιλάει για αγάπη. Ότι κοιτάζει γενικότερα το γύρω-γύρω περιβάλλοντες με πολύ αγάπη, με τον έρωτα εδώ, έτσι. Είστε ερωτευμένες, αγάπη. Πάντως υπάρχει αγάπη, υπάρχει μια έννοια της αγάπης εδώ. Θα δούμε τι θα μας φανερώσουν εφόσον τα επιλέξουν. Και το τέταρτο deck έχει να κάνει με αυτό εδώ πέρα, που είναι το τρία κούπα. Τρεις κούπες που σχετίζεται με τη χαρά, με το θετικό, με το νέο κεφάλαιο στη ζωή μας, με την αυτοπεποίθηση, με τα νέα, με το γάμο, με τον έρωτα, με την χαρά, με τους φίλους, τις φίλες, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Με τα παιδιά, με το ένα, με τα παιδιά μας που μπορεί να πάνε εκεί να κάνουν οτιδήποτε μας κάνει ευτυχισμένους, ευτυχισμένες για τον καθένα. Η οικογένεια, η παιδιά, όταν εννοώ παιδιά, μπορεί να είναι και τριχωτά παιδιά. Θα μου πείτε τι, γατάκια, σκυλάκια, ό,τι είναι. Ό,τι ο καθένας θεωρεί η οικογένειά του. Διότι η οικογένεια δεν είναι μόνο η πυρηνική οικογένεια που λέμε, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά πράγματα. Φίλες και φίλοι, επιλέξτε, συντονιστείτε, τι είναι αυτό που σας αρέσει, τι είναι αυτό με το οποίο εσείς συντονίζεστε, για να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε το όμορφο τσιγκάνικο ρίξιμο, το οποίο είναι πολύ δυνατό, θα το δείτε, θα πάμε πολύ βαθιά, πολύ ωραίες αναλύσεις που μας προσφέρει, που μας προσφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αυτό το ρίξιμο προέρχεται από πάρα πολύ παλιά. Είναι πολύ παλιό, δεν είναι καινούριο δηλαδή. Πάμε. Λοιπόν, εγώ τα βάζω στην άκρη. Ωραία. Και αυτό εδώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την επιλογή. Αυτή εδώ πέρα την επιλογή, με το σκυλάκι. Όσοι έχετε επιλέξει το σκυλάκι ή το 10 κούπα. Επιτρέψτε μου λίγο ακόμα να ανακατέψω. Ωραία. Για να κάνουμε λοιπόν το ρίξιμό μας, που είναι ειδικό, ιδιαίτερο ρίξιμο, και πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Δεν πειράζει, βλέπετε και πώς αυτό τώρα θα το στρώσουμε, πώς θα στηθεί γενικότερα. Ας κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό εδώ και αρχίζω εγώ και επιλέγω. Κάνουμε τη βεντάλια και επιλέγουμε. Δεν είναι τυχαία η βεντάλια που κάνουμε. Το πρώτο λοιπόν χαρτί που μας βγαίνει είναι η εσωτερική κατάσταση. Τι αισθάνεσαι? Αισθάνεσαι μεγάλη ευαισθησία, αισθάνεσαι επίσης ότι είσαι σε μια κατάσταση όπου θέλεις τα πράγματα να αλλάξουν, να προχωρήσουν και δέχεσαι και τις θετικές ενέργειες ή τις συμβουλές ενός βασιλιά γης. Αυτός ο βασιλιάς της γης είναι εκεί για σένα, για κάποιο τρόπο κάτι συμβαίνει εθετικό εννοώ, όμως σε κάνει λίγο αυτή, να σου παίρνει τις σκέψεις. Τα ψάρια μέσα από αυτή τη δίνη, βλέπετε αυτή τη δίνη. Μέσα από αυτή τη δίνη είναι σαν να βρίσκεστε σε μία λίγο. Όταν είστε με αυτόν τον άνθρωπο, είστε σε μία δίνη χαράς και ευτυχίας και να νιώθετε ότι ναι, ρε παιδί μου, τα πράγματα εντάξει, θα πάνε καλύτερα ή με αυτόν τον άνθρωπο νιώθω πολύ καλά γενικά. Σας γεμίζει. Δεν έχει σημασία αν είστε μαζί, δεν έχει σημασία αν είστε χώρια, δεν έχει σημασία μπορεί να είναι ένας συνάδελφος, μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, μπορεί να είναι ένας πατέρας, μπορεί να είναι ένας διευθυντής, μπορεί να είναι ένα αφεντικό, μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που αγαπάτε, μπορεί να είναι ένας συγγενής, οτιδήποτε. Σας γεμίζει και σας παίρνει τις έγνοιες. Για τα ψάρια, στις λέβρα, εδώ στις τσιγκάνικες αυτές, σημαίνει και τύχη. Σημαίνει και είμαι τυχερός, τυχερή που σε έχω. Γενικά, είτε άντρας είτε γυναίκα, έτσι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι που είναι αυτή η περίοδος, δηλαδή αυτός ο μήνας, ο Μάρτιος, τι έχει να σου δώσει εσένα. Και έχει να σου δώσει ένα γράμμα. Είναι μια επικοινωνία. Επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι σου γράφουν ή τους γράφεις και αυτό το γράμμα εξαρτάται από την περίπτωση, γιατί είναι ένα 7 μπαστούνι εδώ πέρα, μπορεί να είναι είτε θετικό είτε μπορεί να είναι και μια ολοκλήρωση κάποιων πραγμάτων.
Αυτός ο μήνας λοιπόν που έρχεται δηλαδή μπορεί να σημάνει και το τέλος ενός κύκλου ή κάποιων πραγμάτων που ήθελες πάρα πολύ. Σημαίνει επίσης νέα, μπορεί να είναι νέα από μια εκπαίδευση, μπορεί να είναι από έναν φίλο και όταν λέμε γράμμα εννοούμε επικοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο. Μέσω social media, μέσω, για να μην λέω τώρα και κάνω διαφημίσεις, εντάξει, μέσω Facebook, ας το πω, δεν μπορώ, μέσω Instagram, οτιδήποτε, κάποια επικοινωνία, κάποιος άνθρωπος τον οποίο λίγο, είχατε λίγο χαθεί, λίγο... Εγώ το διαισθάνομαι λίγο περισσότερο προς το θετικό του όμως, προς το καλό του κομμάτι, προς τα θετικά νέα. Και δεν εννοώ σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στο δικό σας προσωπικό επίπεδο, έτσι, μην το πάμε εκεί, απλά είπαμε ένα γενικό στην αρχή. Το τρίτο είναι τι πρέπει να αφήσεις πίσω στο παρελθόν. Τι πρέπει να αφήσεις πίσω στο παρελθόν εσύ, ώστε να μην πονάς ή να μην χρειαστείς, και είναι, βγήκε λίγο ανάποδα, λοιπόν είναι ένας κήπος. Αυτό που χρειάζεται είναι να οριμάσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να αφήσεις λίγο, ναι, υπήρχαν πολύ όμορφες στιγμές, είναι παρελθόν όμως, δεν είναι κακό γιατί προχωράς. Έχεις έναν κήπο, έχεις όλα αυτά τα όμορφα κύπελα τα οποία έχουν βγει, επικρατεί πάρα πολύ το νερό εδώ, αρχίζει και επικρατεί το νερό εδώ δηλαδή, γιατί έχουμε εδώ τα ψάρια, έχουμε εδώ πέρα τον κήπο, άσχετα αν υπάρχει το 8 μπαστούνι που μπορεί να σημαίνει και λίγο προβλήματα και δυσκολίες τις οποίες πέρασες. Ο κήπος όμως σου λέει αφήνω στο παρελθόν αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια ή ότι δύσκολο πέρασε το οποίο δοκίμασε τη δύναμή μου, τις δυνάμεις μου, αλλά όμως μπορώ να μπω και να φτάσω σε μια δική μου εσωτερική γαλήνη και ηρεμία. Άρα ένα μήνυμα είναι εδώ ότι χρειάζεται, έτσι όπως φαίνεται εδώ και όπως αποκαλύπτεται, είναι ότι χρειάζομαι μια ηρεμία συναισθημάτων και μυαλού βεβαίως, προκειμένου να έχω τη δική μου εσωτερική μου ηρεμία, την ψυχική μου ηρεμία, τη γαλήνη μου, αλλά όμως, επειδή έχει τον αριθμό 20 εδώ κυρίως, το 2, σημαίνει και καλές σχέσεις. Στο επόμενο, ποια είναι τα εμπόδια τα οποία θα αντιμετωπίσεις. Ένα λεπτό. Ποια είναι κάποια από τα εμπόδια τα οποία μπορεί εσύ να αντιμετωπίσεις και να σε δυσκολέψουν αυτή την περίοδο. Μιλάμε για το μάτι, έτσι. Και τα εμπόδια είναι μια γυναίκα. Εδώ βάλτε ό,τι θέλει ο καθένας να σκεφτεί. Μπορεί να είναι και ο ίδιος ο εαυτός. Δηλαδή το εμπόδιο είναι ο δικός μου ο εαυτός. Γιατί σκέφτομαι ένα συγκεκριμένο τρόπο, σκέφτομαι απεσιόδοξα, αισθάνομαι απεσιόδοξα και λίγο αυτό με εμποδίζει στο να σκέφτομαι λίγο πιο θετικά ή να προχωρήσω και να κάνω. Δηλαδή, μπορεί να λέτε δεν θα τα καταφέρω. Δεν θα τα καταφέρω εκεί. Δεν θα τα καταφέρω. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί όμως αυτό το δεν θα τα καταφέρω να είναι και μια άλλη γυναίκα. Αντίζηλος. Συνεργάτηδα. Μπορεί να είναι μια φίλη που δεν είναι και τόσο φίλη. Μπορεί να είναι μια κολλήτη. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα. Ανιστάτως μπορεί να είναι η σύντροφό σας. Μπορεί να είναι να είστε στα μαχαίρια. Δεν είναι και πολύ καλό αυτό. Παρόλο που έχει έναν άσο μπαστούνι εδώ και μπορεί να δείχνει και το καινούριο το ξεκίνημα, εδώ είναι μια δυσκολία που υπάρχει. Παρόλα αυτά, γιατί βγήκε σε θέση εμποδίου, έτσι. Και επειδή βγήκε σε θέση εμποδίου, ναι, μπορεί να είναι θέλω να της μιλήσω, μπορεί να είναι μια επανασύνδεση, έχω μια δυσκολία, τι να της πω, μπορεί να έχετε εσείς μια φίλη ή κάτι, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ποιο είναι όμως το μυστικό εδώ για να μπορέσετε εσείς τώρα να ξεπεράσετε αυτή τη δυσκολία. Αυτή εδώ πέρα λοιπόν η γυναίκα, αν το παρατηρήσετε, η οποία έχει παίζει ρόλο και η γλώσσα σώματος, έτσι. Αν τη δείτε είναι καλοφτιαγμένη, έτσι, αν και λίγο, είναι λίγο περίεργη στην όλη όψη. Με τα λουλουδάκια της με αυτά, παρόλα αυτά όμως δείχνει ότι είναι και καλά, και καλά ας πούμε, όχι κοκέτα, και καλά ας πούμε της καλής, έτσι, έχω ένα class που λένε, να το πω έτσι αγγλικά δηλαδή. Έχουμε ρε παιδί μου ένα επίπεδο ας το πούμε. Προσέξτε το αυτό, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι και πολύ παγίδα. Το λέει η ίδια, το πρεσβεύει, αλλά δεν είναι και ακριβώς έτσι, διότι εδώ υπάρχει και πολύ υποκρισία. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται εσείς να ξεπεράσετε, το βάλουμε εδώ, να ξεπεράσετε σαν εμπόδιο είναι το θέμα της υποκρισίας λοιπόν. Το θέμα του, συγγνώμη, να φέρω λίγο πιο εδώ το θέμα ότι κρύβω πράγματα, σου κρύβω πράγματα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι μια πολύ δυνατή κάρτα
ένα πολύ δυνατό ερώτημα, το οποίο λέει τι μπορείς να χτίσεις από τη στάχτη σου από το μηδέν. Αυτή την περίοδο λοιπόν που μπαίνουμε, τι μπορείς να χτίσεις από το μηδέν και είναι να ξεπεράσεις τα εμπόδια. Μάλιστα. Είναι η αρκούδα και η αρκούδα πάντα σημαίνει 10 σπαθί. Το 10 σπαθί είναι δύσκολο, είναι ζώρικο, σημαίνει ξεπερνάω όλα τα εμπόδια. Εντάξει, φίλες και φίλοι. Τα ξεπερνάω με δυσκολία, αλλά τελικά, ναι, γιατί υπάρχει ένα πρόσωπο εδώ ή μια κατάσταση που σας φέρεται πραγματικά βουνό. Λέτε, Παναγιά μου, πώς θα το περάσω αυτό, πώς θα το ξεπεράσω αυτό. Θέμα σχέσεων, θέμα καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό είναι το εμπόδιό σας όμως, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε όμως τώρα τι μπορείς να πάρεις ώστε να καταφέρεις, για μισό λεπτάκι, δώστε μου λίγο. Να φτιάξω λίγο εδώ, μάλλον. Τώρα θα μου πεις, τα φτιάχνεις τώρα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, τώρα μου ήρθε εδώ να το φτιάξω λίγο. Ωραία. Τι μπορείς να πάρεις, λοιπόν, και να σου δοθεί ως δώρο και να το ενσωματώσεις στην ψυχή σου. Για να δούμε. Επιτρέψτε μου λίγο εδώ. Τι ενσωματώνεις στην ψυχή σου, γεννιέσαι από τη στάχτη σου και είναι το καράβι, το πλοίο. Εδώ έχουμε ένα, προσέξτε λοιπόν, εδώ έχουμε μία κατάσταση όμοια. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα 10 σπαθί, εδώ έχουμε ένα 10 μπαστούνι, λίγο διαφορετικές ενέργειες. Ο καλός ο καπετάνιος. Μπορεί να είναι μετακίνηση, είναι μπορεί να έχει να κάνει και με ταξίδι, κάπου πηγαίνεις, κάπου πας ή θα χρειαστεί κάπου να πας. Αλλά, ναι, για λόγους, διάφορους λόγους, ο καθένας δείχνει την ικανότητα. Δείχνει την ικανότητα του να ξεπεράσω τις δυσκολίες. Άρα, αυτό που μπορεί να σου δοθεί και να ενσωματωθεί στην ψυχή σου είναι το καλό, η καλή, να το πω έτσι, η καλή, ο καλός ο οδηγός, ο καλός ο καπετάνιος. Οδηγώ τα πράγματα εκεί που χρειάζεται να τα πάω. Ναι, και θα πάρω ευθύνες και θα στρίψω δεξιά και αριστερά. Θέλω να καταλάβω. Είναι ο συμβολισμός, έτσι. Δεν είναι κακή κάρτα, είναι από τις καλές κάρτες. Δείχνει ότι μπορείτε να το ενσωματώσετε αυτό στην ψυχή σας, μέσα σας δηλαδή, και να αναγεννηθείτε. Και να ξεπεράσετε οποιαδήποτε δυσκολία ή οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί εσείς να αντιμετωπίζετε. Και πάμε στην 7η κάρτα, για να δω. 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι η 7η κάρτα. Η οποία είναι αυτή η 7η κάρτα, ένα λεπτό, μάλιστα, είναι το μέλλον γενικότερα και τι ενέργειες χρειάζεται, μοιάζουν οι ενέργειες, τι χρειάζεται να προσέξω, έτσι. Εδώ είναι τα ποντίκια. Προσέξτε φίλες και φίλοι, διότι ναι, έχετε ανθρώπους γύρω και πρέπει να το προσέξετε αυτό, εσείς γνωρίζετε ο καθένας καλύτερα, οι οποίοι θέλουν να σας ροκανίσουν. Μιλάμε πάλι συμβολικά, έτσι. Θέλουν να πάρουν πράγματα από εσάς. Δεν είναι μόνο ότι παίρνω εδώ πέρα, ξέρω, βλέπετε εδώ πέρα τα κύπελα, έτσι. Ναι, μεν είναι 3 κύπελα, ήταν γεμάτα, υπάρχει μια βροχή, έχουν φύγει οι άνθρωποι, είναι στο έρμεο το τραπέζι αυτή τη στιγμή και κάποιοι εδώ πέρα κάνουν πάρτι, τα ποντίκια κάνουν πάρτι. Αυτός ο συμβολισμός δείχνει ότι κάποιοι θέλουν άνθρωποι ή καταστάσεις να πάρουν από εσάς και να μην δώσουν. Να σας πάρουν. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεστε πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά τι γίνεται τώρα, να τα δούμε λίγο όλα εδώ, για να το κλείσουμε το πρώτο deck. Αν δούμε λοιπόν εδώ την ιστορία, δείχνει ότι μπορώ τελικά να ξεπεράσω τα εμπόδια μου. Ένα λεπτό, να τα βάλω όπως βγήκαν λίγο, να κάνουμε τον, αυτό θα το βάλω. Εδώ, εδώ είναι, εδώ, ναι, μισό λεπτό, εδώ. 1, 2, 3, εδώ έχει βγει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι σημαίνει όλη αυτή η εικόνα εδώ πέρα που βλέπετε, όλο αυτό το puzzle, ας πούμε, που έχει δημιουργηθεί. Θέλει να σας πει ότι μπορώ να ξεπεράσω οποιαδήποτε δυσκολία. Μπορώ να ξεπεράσω οτιδήποτε θεωρώ εγώ, το οποίο στον εαυτό μου υπάρχουν καταστάσεις που δεν μου κάνουν καλό, διότι ξέρω πού πρέπει να πάω και τι πρέπει να κάνω και πώς πρέπει να φερθώ. Ξέρω πού μπορώ να είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Επικοινωνία, μπορεί να είναι και μια προειδοποίηση αυτό εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με υποστηρίζουν όμως και έχω ένα υποστηρικτικό πλαίσιο όπως και να το κάνουμε.
την προσέχω αυτήν εδώ πέρα, ναι, έχω τις δυσκολίες μου, είμαι καλός καπετάνιος, ναι, γνωρίζω πολύ καλά το δύσκολο πλαίσιο το οποίο έχω να περάσω. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μία προσοχή, αλλά επειδή έχουμε και το 7 σπαθί εδώ, το 7 σπαθί είναι και η προδοσία, το 7 σπαθί σημαίνει επίσης η αβεβαιότητα, αλλά επειδή υπάρχει εδώ ο αριθμός 7 σημαίνει και ευλογίες. Πίσω από κάθε δύσκολη κάρτα υπάρχει μια ισορροπία που σημαίνει έχω και ευλογίες. Κρατήστε το αυτό. Διότι είναι αυτό που θα σας δώσει τη δύναμη και την πίστη, διότι υπάρχουν πολλοί καπετάνιοι εκεί έξω, οι οποίοι παρόλο που είναι εξαιρετικοί καπετάνιοι και ξέρουν να οδηγάνε, ας πούμε, το πλοίο και το λέμε συμβολικά έτσι, έχουν και πίστη, θέλετε, στο Θεό οπουδήποτε και μπορούν να ξεπερνάνε τις δυσκολίες. Κρατήστε το αυτό, διότι είναι η δύναμή σας και θα το ξεπεράσετε. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μας κομμάτι, το πρώτο ρίξιμο. Πάμε τώρα να πάμε στο δεύτερό μας deck. Δεύτερο deck, φίλες και φίλοι. Οπα. Το δεύτερο deck, μισό λεπτό γιατί εδώ δεν μου φύγουν όλα τα συστήματα. Το δεύτερο deck ήταν λοιπόν, είδαμε τα αστέρια, εντάξει. Τα αστέρια λοιπόν, ανακατεύω όμως με αυτές τις πολύ όμορφες και αυτές ειδικές κάρτες, που είναι πολύχρωμες και έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα. Όσοι επιλέξατε λοιπόν αυτό το δεύτερο deck, να δούμε. Άσε με λοιπόν να περιγράψω λίγο τη ζωή σου για τον Μάρτιο και το τι γίνεται. Ωραία. Και ξεκινάμε. Ας κάνουμε τη βεντάλια μας, παίζει ρόλο και πάμε. Πρώτη κάρτα είναι η εσωτερική σου κατάσταση και οι σκέψεις. Σύννεφα. Σκοτούρες, προβληματισμοί, δυσκολίες, έχεις μια δυσκολία, πώς θα τα καταφέρω, πώς θα τα βγάλω πέρα, τι θα κάνω, ακόμα χάς και φου και φου και φου. Μπορεί να είστε εσείς, ο ίδιος ή η ίδια, ή μπορεί να είναι ο σύντροφός σας. Γιατί και εσείς το κάνετε δικό σας κομμάτι, έτσι, ο δικός σας ο άνθρωπος, όποιος και να είναι. Όμως το μήνυμα εδώ είναι μην εγκαταλείπεις, μην τα αφήσεις. Και κυρίως υπάρχει ένας βασιλιάς σπαθάτος, και όταν λέμε σπαθάτος εννοούμε τώρα και τα ζώδια του αέρα, που ζορίζεται. Δεν είναι μόνο ζώδιο, είναι και οροσκόπος, έτσι. Ζορίζεται, υπάρχουν ζόρια δηλαδή. Για να πάμε να δούμε. Θα μου πεις, όχι Παναγιά μου, βοήθαμε, τι ξεκινάς και τα λοιπά. Οκ, βγάζουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Η περίοδος τι έχει να σου δώσει, για να δούμε. Αυτή η περίοδος κάτι έχει να σου δώσει όμως, ό,τι και να. Και αυτή η περίοδος έχει βγει άλλο ένα γράμμα, έτσι. Μάλιστα, ακριβώς στην ίδια θέση. Εδώ λοιπόν τι σημαίνει. Εδώ σημαίνει ότι έχεις την ευλογία. Έχεις εκείνη την αγάπη των ανθρώπων όπως σε προειδοποιούν. Το γράμμα εδώ πέρα, αυτό είναι 7 μπαστούνι, ναι μεν δείχνει τις οποιασδήποτε δυσκολίες, αλλά το γράμμα εδώ σημαίνει και προειδοποίηση. Μπορεί να είναι καλά τα νέα βέβαια, μπορεί να είναι και λίγο άσχημα ή μπορεί να είναι λίγο περίεργο. Όμως πρόσεξε, μην φανερώνεις. Εδώ σημαίνει μην φανερώνεις τυχόν σχέδια που έχεις σε άλλους ανθρώπους. Όποια και να είναι τα σχέδιά σου, ό,τι και αν είναι αυτό, κράτα το για τον εαυτό σου. Η επόμενη κάρτα είναι τι πρέπει να αφήσεις πίσω στο παρελθόν, έτσι. Τι πρέπει να αφήσουμε πίσω στο παρελθόν. Και είναι, όπα, εδώ τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε έναν ρίγα, μπαστούνι, ο οποίος δηλαδή, ένας βαλές δηλαδή, ένας ρίγας, που λέει, όχι βασιλιάς, ο οποίος λέει ότι, κοίταξε να δεις. Έχεις καταφέρει πολλά πράγματα. Έχεις καταφέρει στη ζωή σου πολλά πράγματα. Απλά δεν το έχεις αντιληφθεί εσύ. Οι άλλοι το έχουν αντιληφθεί. Το παιδί σημαίνει, μπορεί να είναι και παιδί όντως, μπορεί να υπάρχει με μια οικογένεια ή οτιδήποτε το παιδί σας αυτά. Ή μπορεί να είναι ένας συμβολισμός που να σημαίνει τι έχω καταφέρει. Γιατί γεννάμε όλοι μας. Ναι. Γεννάμε μια καινούργια ιδέα. Γεννάμε μια επιχείρηση. Γεννάμε μια σχέση. Έτσι. Δημιουργούμε κάτι καινούργιο. Φτιάχνουμε ένα σπίτι, φτιάχνουμε το σπίτι μας, κάνουμε ένα redecoration, να το πω έτσι. Λοιπόν, το σπίτι μας. Ό,τι και να είναι. Όλα αυτά είναι γέννηση νέων πραγμάτων. Και φυσικά εννοείται ότι είναι και έχω επιτεύγματα. Εδώ μιλάμε και για έναν ικανό άνθρωπο. Είστε πάρα πολύ ικανοί, ικανές. Πιάνουν τα χέρια σας που λένε, έτσι. Έχετε πολύ μεγάλη δύναμη. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να αφήσεις είναι να μην αισθάνεσαι και τόσο βάρος των επιτευγμάτων σου ή να μην εμποδίζεις αυτά τα οποία θες να φτιάξεις. Αφήσε πίσω τις ιδέες ότι μα δεν θα τα καταφέρω αυτά. Όχι, δεν ισχύουν, έχεις δύναμη. Στο επόμενο.
Εδώ πάμε τώρα να δούμε τα εμπόδια. Ποια είναι τα εμπόδια εκείνα τα οποία έρχονται και πάλι έχει ένα παιδάκι εδώ. Το ένα παιδάκι είναι από εδώ, το άλλο παιδάκι είναι από εκεί. Εδώ έχει βγει το πλοίο λοιπόν, το καράβι. Ήρθε η στιγμή, μάλλον εδώ είναι ο φόβος του αγνώστου. Φοβάσαι το άγνωστο, ε. Φοβάσαι να κάνεις ίσως ένα καινούριο ξεκίνημα, να προχωρήσεις, δεν πειράζει. Είναι όμως η στιγμή, ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις νέους ορίζοντες, νέα πράγματα στη ζωή. Προχώρα, 10 μπαστούνι, δύναμη, ενέργεια. Είναι το εμπόδιο σου, το φοβάσαι. Φοβάσαι να πάρεις το ρίσκο λοιπόν εδώ. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα απολύτως. Γι' αυτό υπάρχει εδώ και αυτή η δυσκολία εδώ. Αυτό το, γιατί εδώ υπάρχουν ενέργειες λίγο βαριές, λίγο περίεργες. Δεν μπορείς να προχωρήσεις, σε κρατάνε σκέψεις, θα τα καταφέρω, θα κάνω ενέργεια. Okay. Είπαμε, εδώ σημαίνει και καλός καπετάνιος. Σημαίνει ότι γνωρίζεις που θα πας, πώς θα πας και τι θα κάνεις. Φυσικά μπορεί να έχει εδώ ένα ταξίδι, μπορεί να χρειαστεί να ταξιδέψεις, να πας κάπου, να γνωρίσεις, να μιλήσεις, να κάνεις, παίζει και αυτό. Το επόμενο είναι, τι μπορείς να χτίσεις από τη στάχτη σου, από το μηδέν, τι μπορείς να ολοκληρώσεις πραγματικά μέσα από δυσκολίες. Και είναι λοιπόν, όπα, αυτό δεν παίζει. Λοιπόν, και είναι εδώ, μάλιστα. Δεν παίζει, θα σας πω γιατί. Μάλλον, θα μπορούσε να παίξει σε ένα επίπεδο. Διότι δείχνει την κάρτα Lenormand εδώ πέρα, που λέγεται Lenormand Oracle, που δείχνει όλο το δυναμικό και όλη την ερωτική κατάσταση που μπορεί να υπάρχει και την αγάπη με ένα άνθρωπο. Εδώ πέρα είναι, τι γίνεται. Του δίνει αναπνοή, τον φυλάει, τον πάει από αγάπη, του δίνει το φιλί της ζωής. Εγώ τη θεωρώ σαν τζόκερ αυτή την κάρτα δηλαδή, ότι είναι πολύ θετική. Γι' αυτό στην αρχή πήγα να τη βγάλω, μετά μου κάνει κλικ, λέω όχι, πρέπει να τη βάλω πάλι μέσα. Οπότε μπορεί να σου πει, αυτό που μπορείς να χτίσεις από το μηδέν είναι το oracle που λένε, δηλαδή η εσωτερική σου πνευματική δύναμη. Η εσωτερική σου ματιά στη ζωή, η οποία θα σε προχωρήσει και θα τη συνδυάσω και με αυτό εδώ πέρα που είναι το μαστίγιο, που σημαίνει μην αφήσεις κανέναν να σου πάρει την αξία σου ή να σου μιλήσει για τα πλάνα σου ή να γνωρίζει τα πλάνα σου και να θέλει να τα αλλάξει μετά. Δηλαδή πάλι εδώ βγαίνει τα σχέδιά σου, μην αφήσεις να στα πάρει κανένας. Εντάξει, κράτησε το μυστικό, δεν χρειάζεται να το ξέρουν όλοι. Το επόμενο είναι τι μπορείς να πάρεις, να σου δοθεί ως ενσωμάτωση στην ψυχή σου για δύναμη και είναι ένας πύργος. Είναι η ασφάλεια που ζητάς. Ή καμιά φορά ζητάς ή καμιά φορά νιώθεις να πληγώνεσαι από ανθρώπους και καταστάσεις και ζητάς ένα ασφαλές μέρος. 6 μπαστούνι εδώ πέρα, ναι, όντως έχει μία ένταση αυτή η κάρτα, όμως ό,τι και να είναι, δες την αλήθεια κατάματα. Αυτό που μπορείς να πάρεις, που σου έχει δοθεί σαν δώρο να το ενσωματώσεις στην ψυχή σου, μέσα σου, στο είναι σου, είναι η αλήθεια. Και το γεγονός ότι η αλήθεια καμιά φορά είναι η καλύτερη μας ασφάλεια. Η αλήθεια που λέμε, όσο και αν μπορεί να πονέσει, ακόμα και εμάς τους ίδιους, έτσι. Γιατί πολλές φορές όταν λέμε μια αλήθεια σε έναν άνθρωπο, παίζει ρόλο πως το λέμε, εντάξει. Okay, αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει κόψος τρόπος. Κακά τα ψέματα. Πάνω στην πίεσή μας, πάνω στο πάθος μας, πάνω σε αυτό. Πολλές φορές μπορεί να είναι αλήθεια και να είναι και πολύ άκομψη. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, παρόλο που μπορεί να πονάει, είναι και το καταφύγιο σου. Κρατήστε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και το επόμενο είναι το μέλλον, για το Μάρτιο δηλαδή. Με τι μοιάζει, ας πούμε, πώς θα είναι. Και είναι ένα δέντρο. Εδώ σημαίνει ότι μπορείς να στηρίζεσαι σε ανθρώπους που σε αγαπάνε, μπορείς να στηριχθείς ακόμα και στον ίδιο σου τον εαυτό. Γιατί εδώ παίζουν πολλά. Μπορεί κάποιος να πει, μα εγώ δεν μπορώ να πιστευτώ εύκολα ανθρώπους, αυτά ή κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόταση. Ναι, okay, εντάξει, μπορείς να εμπιστευτείς όμως τον εαυτό σου. Είναι η δύναμή σου, είναι και το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι από τις καλές κάρτες, είναι ευλογία, είναι αγάπη και το 7 κούπα σημαίνει και προστασία, σημαίνει και ευλογία, σημαίνει και αίσθημα, σημαίνει και διέστηση. Άρα λοιπόν το μέλλον, ο Μάρτιος δηλαδή, μπορεί να μοιάζει με ένα δέντρο το οποίο είναι τόσο δυνατό, τόσο υγιές, τόσο καλό που μέσα του κιόλας έχει και πολύ αγάπη να δώσει.
Δηλαδή να γίνεις ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρδιά και αγάπη και πολύ ευαισθησία και δεν έχει πρόβλημα να το δείξει και να πει και την αλήθεια του. Ωραίο και αυτό. Συνεχίζουμε. Πάμε λοιπόν τώρα να το μαζέψω. Στο τρίτο τέκτο. Σιγά σιγά να προετοιμαστούμε, να τα μαζέψω αυτά τα χαρτιά από εδώ. Αυτές τις πανέμορφες κάρτες και να προχωρήσουμε φίλες και φίλοι στο τρίτο μας deck. Όσοι επιλέξετε το τρίτο deck, το οποίο έχει να κάνει με μία βασίλισσα, μπαστούνι, η οποία μιλάει για όμορφα πράγματα και μιλάει και για την αγάπη. Είναι αγαπητή, είναι ιδιαίτερη. Πάμε όμως να δούμε. Μάλλον, ας ανακατέψουμε λίγο, πήγα να κόψω κατευθείαν, ας ανακατέψουμε λιγάκι. Οι δικές και αυτές τσιγκάνικες κάρτες, ορόρα λέγονται, λοιπόν, με ιδιαίτερα μήνυματα και ιδιαίτερους συνδυασμούς. Μάλιστα, εδώ και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα κάνω τη βεντάλια μου και πάμε λοιπόν στην πρώτη κάρτα που είναι ποια είναι η εσωτερική σου κατάσταση, σκέψεις, πώς νιώθεις, τι γίνεται. Και έχει βγει λοιπόν, μάλιστα, έχει βγει ένα μάτι. Αυτό το μάτι λοιπόν δείχνει ότι ή παρακολουθείς εσύ κάποιον ή κάποιος σε παρακολουθεί, σε παρατηρεί, σε παρακολουθεί. Τέσσερα μπαστούνι, έχει να κάνει με ζώδια της φωτιάς βεβαίως. Το τέσσερα, δες το τέσσερα που ταιριάζει σε σένα. Θα πάμε όμως να δούμε και τους συνδυασμούς, να δούμε με τι άλλο συνδυάζεται, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Το δεύτερο είναι η περίοδος. Τι, η περίοδος η συγκεκριμένη, τι έχει να σου δώσει. Μάλιστα, λοιπόν, είναι το έξι καρό. Το έξι καρό σχετίζεται με το... για να δω κάτι. Ναι. Λοιπόν, το 6 καρό λοιπόν σχετίζεται με ζώδια της γης και οροσκόπους μιλάμε. Κάτι μαθαίνεις το οποίο εσένα κατά κάποιο τρόπο μπορεί να σε σοκάρει ή να σε στεναχωρήσει. Βέβαια, από την άλλη, σημαίνει ότι υπάρχει και το 6 καρό, σημαίνει και μία κατά κάποιο τρόπο υπομονή που χρειάζεται, έτσι. Μία υπομονή γενικότερα με όλο αυτό το οποίο αρχίζει και δημιουργείται εδώ και περνάς. Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις εδώ κυρίως, καταστάσεις οι οποίες είναι, δεν θα έλεγα και ό,τι καλύτερο, αλλά και από την άλλη δεν είναι και κάτι τραγικό. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι έχεις μάθει, κάτι έχεις, έχει... σε έχει σοκάρει και εννοώ σε ατομικό επίπεδο, έτσι δεν εννοώ σε παγκόσμιο επίπεδο, εννοώ σε ατομικό επίπεδο. Πάμε στο επόμενο, είναι τι πρέπει να αφήσεις γενικότερα, πίσω δηλαδή στο παρελθόν με ό,τι έχει γίνει, το οποίο είναι, κοίταξε να δεις. Εδώ αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι κάποιος σε βλέπει με πολύ μεγάλη αγάπη, μπορεί να είσαι και εσύ αυτό που λένε, ίσως χρειαστεί να αφήσεις τον παλιό σου εαυτό. Ίσως χρειαστεί να αλλάξεις κάποια πράγματα. Εδώ είναι μια καλή κάρτα, θετική κάρτα, δεν είναι αρνητική κάρτα. Είναι καλό αυτό. Έχει βγει ένα πρόσωπο, δεν είναι καταστάσεις όπως έχουμε βγει εδώ πέρα. Εδώ είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δύναμη. Η Βασίλισσα Μπαστούνι εδώ έχει δύναμη, έτσι. Δεν είναι τυχαία, εσύ δεν είσαι τυχαία. Κάπου πρέπει να αφήσεις λίγο αυτά εδώ δηλαδή, πρέπει να τα αφήσεις στο παρελθόν να τελειώσουν. Δυσκολίες, άνθρωποι που σε βλέπανε με μισό μάτι, άνθρωποι που σε ζηλεύανε, είναι το κακό μάτι εδώ κιόλας, έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ήταν πολύ αλαζόνες, πολύ επιθετικοί, πολύ αυτά και έζησε κάποιες καταστάσεις, όποιοι και να ήταν αυτοί. Αυτό τελειώνει, μπορεί να τα αφήσεις πίσω γιατί έχεις δύναμη. Γιατί έχεις δύναμη. Γιατί πέρα από Βασίλισσα Μπαστούνι, που σημαίνει και ενέργεια και σοφία και γνώσεις, έχεις και μεγάλη καρδιά. Και οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη καρδιά αυτοί είναι πιο δυνατοί. Δεν είναι αυτός εδώ που φωνάζει. Εντάξει. Αυτή εδώ είναι. Η ψύχρεμη, η ήρεμη, η δυνατή, η δύναμη. Πάμε να δούμε ποια είναι τα εμπόδια τα οποία εσύ πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ξεπεράσεις, να τα βρεις. Α, μάλιστα. Κάτι έχει σπάσει λοιπόν εδώ. Έχει σπάσει για σένα κάτι εδώ, ένας καθρέφτης, είναι ένας καθρέφτης που ξέρετε, καταλαβαίνετε, που λέμε για την γρουσουζιά και τα λοιπά. Δεν είναι όμως αυτό, είναι ότι όταν σπάει κάτι, ναι, σίγουρα δεν κολλάει εύκολα. Στην Ιαπωνία κάνουν μια ωραία τεχνική, ό,τι σπάει, δηλαδή πάνε και βάζουν χρυσό, το κολλάνε ξανά με χρυσό.
Και εκεί που είχε το ρήγμα, εκεί που είχε τη ρογμή δηλαδή, βλέπεις ένα χρυσό κομμάτι. Εδώ δηλαδή, αν το παρατηρήσετε, αυτό εδώ πέρα γεμίζει μετά με χρυσό. Το 8 καρό βγαίνει και εδώ γη, είναι ότι πρέπει να αφήσεις πίσω οτιδήποτε σε έχει πληγώσει, οτιδήποτε δεν σου δώσε σταθερότητα, οτιδήποτε δεν σου δώσε ασφάλεια, οτιδήποτε σε έκανε να αισθάνεσαι δηλαδή ανασφαλής, να αισθάνεσαι άσχημα, αυτό πρέπει να μείνει πίσω. Δεν το χρειάζεσαι πλέον, το κουβαλάς. Το επόμενο χαρτί είναι τι μπορείς να χτίσεις από τη στάχτη σου. Τι μπορείς να χτίσεις από τη στάχτη σου, από το μηδέν δηλαδή, μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες. Και είναι ότι μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Είναι εδώ το 5 καρό, έχει να κάνει με την Άγκυρα, ο αριθμός 28, δίνει και αυτός μια ιδιαίτερη νότα γενικότερα. Τι σημαίνει, για εδώ και κάτι άλλο. Ωραία. Αυτό που σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις ένα γερό θεμέλιο στη ζωή σου, να το χτίσεις δηλαδή αυτό που λέμε τη στάχτη σου, και τίποτα, μα τίποτα να μην σε ξεκουνάει από αυτό που το οποίο αισθάνεσαι εσύ άνετα μέσα σου και πολύ καλά. Είναι η ασφάλεια εδώ. Το 5 καρό συμβολίζει λίγο την ανασφάλεια, συμβολίζει το έδαφος το οποίο κινείται, συμβολίζει τις καταστάσεις οι οποίες έρχονται ξαφνικά και δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις και σου δημιουργεί μια αναστάτωση. Μπορείς όμως να αισθάνεσαι ασφαλής. Μπορείς αυτό μέσα στην ψυχή σου να το βάλεις αυτό και να χτιστείς πάλι, και να χτίσεις πάλι εσένα σε μια καινούρια πιο δυνατή βάση. Το επόμενο είναι τι μπορείς να πάρεις, να σου δοθεί ως δώρο και να το ενσωματώσεις μέσα σου. Α, και είναι το γράμμα. Εδώ έχουμε μια άλλη αποτύπωση, έτσι είπαμε, τσιγκάνικο, αλλά υπάρχουν διάφορες αποτυπώσεις εδώ. Εδώ σημαίνει το θετικό. Σημαίνει τα καλά νέα, σημαίνει κάτι μαθαίνω από έναν άνθρωπο εδώ πέρα, από έναν βασιλιά καρό, παίζει πολύ καρό εδώ, παίζει πάρα πολύ γη, που σημαίνει και μια καθυστέρηση. Η γη σημαίνει χρονικά και κάποιες καθυστερήσεις, που ίσως δεν έρχονται τα πράγματα όπως θέλεις εσύ. Ένας αγαπημένος, ό,τι και να είναι όμως, αυτός είναι ενσωματωμένος στην ψυχή σου. Τα λόγια που σου έχει πει, η πράξη που έχει κάνει, αυτά που σου έχει γράψει. Ό,τι και να είναι, δεν είναι κακό, είναι μια από τις καλές κάρτες. Αυτά τα όμορφα πράγματα ή και οι αναμνήσεις, ό,τι και να είναι, μπορούν να είναι χαραγμένες στην ψυχή σου, πραγματικά μέσα σου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν είμαστε ιδιαίτερα πλάσματα, φυσικά γεννημένοι για το καλύτερο και το χειρότερο, αλλά όμως έχουμε κάποιες θα έλεγα αισθήσεις που μπορούν πραγματικά να μας στιγματίσουν, και το λέω με την καλή την έννοια. Ναι, υπάρχουν και αρνητικές πράξεις. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, θυμούνται, έχουν μνήμη. Δεν έχουν όμως αυτή τη μνήμη, την πολυπλοκότητα που έχουν οι άνθρωποι. Και εδώ μπορείς, εδώ, ένα ζώο, δηλαδή μια γάτα μάνα, μπορεί εύκολα μετά να ξεχάσει τα γατιά της, να τα αφήσει, να τα απομακρύνει, γιατί αυτή είναι η φύση να ζήσουν και να κάνουν. Λέω τώρα ένα παράδειγμα πολύ έτσι γενικό. Οι άνθρωποι όμως θυμούνται σχεδόν για πάντα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα εδώ, κάτι πρέπει να ενσωματώσεις στην ψυχή σου μέσα και να το έχεις με αγάπη. Πολύ αγάπη, με αγάπη. Και η γη είναι εκείνη η οποία το κρατάει στη μνήμη, έτσι. Δείτε τους συμβολισμούς. Η γη είναι αυτή που θα κρατήσει αυτή τη μνήμη ανεξίτηλη, σχεδόν για πάντα. Το μέλλον με τι μοιάζει λοιπόν, το μέλλον με τι μοιάζει. Για πάμε να δούμε ο Μάρτης δηλαδή με τι μοιάζει, και είναι ένας άλλος εδώ πέρα τώρα. Μάλιστα, εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε μια πολύ καλή κάρτα η οποία μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ μπορεί να σημαίνει ότι είστε γεννημένοι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλές σχέσεις. Μπορεί να είναι και μια επανασύνδεση, ας το πούμε, μπορεί να είναι πολύ καλή επικοινωνία. Μπορεί όμως να σημαίνει ότι ναι, θα περάσω και κάποιες δυσκολίες. Εδώ έχουμε έναν μπαστούνάτο, εδώ ένας βασιλιάς μπαστούνι, αποφασιστικός, δυνατός, ζώδια φωτιάς, γνωρίζει, έχει μέσα του έτσι νεύρο, ας το πούμε. Όμως σου λέει ότι εξαρτάται πώς θα χειριστείς τις καταστάσεις. Γιατί ή συνδέεσαι με το σπασμένο γυαλί, που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ ανακατοσούρα, αναμπουπούλα στη σχέση, ή μπορεί όμως να σχετιστεί με αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα δηλαδή τον άλλο, το άλλο το κομμάτι, μαζί με την Άγκυρα και αυτό εδώ, που μπορεί να έχει να κάνει με την ηρεμία στις σχέσεις. Εξαρτάται ο κάθε ένας τώρα πώς προσδιορίζεται.
Σε γενικές γραμμές όμως δείχνει ότι έρχεται μία ολοκλήρωση, φίλες και φίλοι. Η ολοκλήρωση μπορεί να είναι αρνητική, η ολοκλήρωση μπορεί να είναι θετική. Εξαρτάται από τις καταστάσεις του κάθε ανθρώπου. Σε γενικό πλαίσιο όμως, αν υπάρξει ωριμότητα, αν υπάρξει μία αλήθεια στην επικοινωνία, αν υπάρξει μία καλή κατάσταση, ας το πούμε έτσι, μία θετική αντιμετώπιση των πραγμάτων, τότε αυτό μπορεί να είναι και το σημείο κλειδί, ώστε ο μήνας Μάρτιος να σας δώσει μία πολύ θετική, πολύ δυνατή ενέργεια και επίσης εδώ σημαίνει και πολύ καλή ένωση. Και ερωτική, και σεξουαλική, και χημική, να το πούμε έτσι, έχει όλα τα καλά συστατικά. Αλλιώς μπορεί να είναι, ναι, δεν τα πάμε καλά, τσακωμή κτλ. Το αφήνω εδώ, εσείς γνωρίζετε καλύτερα, είναι όμως μία έτσι προσέγγιση η οποία μας δίνει κάποια πράγματα. Ωραία. Είδατε, έχουμε πάει αρκετά σημαντικά, έχουμε πει αρκετά σημαντικά πράγματα και προχωράμε λοιπόν στο επόμενο και στο τελευταίο, το οποίο είναι οι Αιγυπτιακές εδώ όμορφες τράπουλες και είναι η επιλογή με το 3 κούπα. Όσοι επιλέξατε το 3 κούπα. Ανακατεύω. Είδατε πόσο ωραίο είναι αυτό το ρίξιμο, πόσο με 7 κάρτες πραγματικά γίνεται μια απίστευτη ανάλυση, πάμε πάρα πολύ βαθιά, βγαίνουν φοβερά μηνύματα, μάλλον όχι φοβερά, είναι λάθος αυτό που λέω, καταπληκτικά μηνύματα, μοναδικά μηνύματα, μοναδικές ενέργειες. Ωραία. Και πάμε τώρα εδώ να κάνουμε τη βεντάλια μας και να επιλέξουμε. Πρώτη κάρτα, φίλες και φίλοι, είναι, λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε το 4 σπαθί. Το 4 σπαθί κρύβεται ένας Ποσειδώνας από πίσω. Σημαίνει ασφάλεια και προαίσθημα. Αλλά και ένα αίσθημα κούρασης. Έτσι. Είναι η εσωτερική σας κατάσταση. Πολύ κούραση, ρε παιδί μου. Έχετε βεβαίως το προαίσθημα, έχετε τη δυνατότητα να καταλάβετε κάποια πράγματα, αλλά όμως σας δίνει και μία δυνατότητα του να διαβλέπετε περίπου τι πάει να γίνει. Η δεύτερη κάρτα είναι η πρόοδος, έτσι, η περίοδος και τι έχει να σου δώσει και είναι ένας άσος κούπα. Λοιπόν, ο άσος κούπα, από πίσω κρύβεται εδώ ένας καρκίνος, σημαίνει αγάπη, φλερτ, εδώ επίσης σημαίνει και θολούρα. Εδώ έχω μια θολούρα σχετικά με τα θέματα αγάπης και τα θέματα του έρωτα, μπορεί να είναι και συνεργασίες. Κάτι όμως καινούριο μπορεί να ξεκινήσει αυτή την περίοδο, φίλες και φίλοι, κάτι που αγαπάτε, κάτι που σας αρέσει. Νέες συνεργασίες, νέα δουλειά, νέο ξεκίνημα, ένα νέο project, μπορεί ένας νέος έρωτας, μια νέα γνωριμία. Κάτι όμως το οποίο θα σας κάνει και θα σας ενθουσιάσει. Ωραία. Στο τρίτο είναι τι πρέπει να αφήσεις πίσω, λοιπόν. Τι πρέπει να αφήσεις πίσω, ωραία, λοιπόν. Πρέπει να αφήσεις, λοιπόν, εδώ έχει βγει μια εγωκερίνα. Είναι μια βασίλισσα καρό, κυρίως εγωκερίνα, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζώδια της γης. Είναι πολύ ισχυρή, αλλά και ζηλιάρα. Πολύ δυνατή, ισχυρή, αλλά γίνεται αδύναμη όμως όταν ζηλεύει και γίνεται κακεντρεχής. Γι' αυτό λέμε για θετικές και αρνητικές δονήσεις. Άρα αυτό που πρέπει να αφήσεις είναι η αίσθηση που έχεις εσύ για τον εαυτό σου ή κάποια καμώματα, στο πούμε έτσι, ή κάποια πράγματα που μπορεί να γίνεται με κάποιους ανθρώπους. Εννοείται ότι μπορεί να αφορά και τρίτο πρόσωπο. Δηλαδή, μία άλλη γυναίκα η οποία είναι εκεί, αλλά στον κύκλο σου δηλαδή, αλλά σε δυσκολεύει, ρε παιδί μου. Σου κάνει κριτική. Ό,τι και να είναι όμως, έχεις μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα χέρια σου. Και αυτή η ευκαιρία είναι να βρεις τη δύναμή σου, να πατήσεις τα πόδια σου, να γίνεις πολύ δυνατή και δυνατός, θα έλεγα, γιατί εδώ είναι και μια γυναίκα άλλη δυνατή που μπορεί να σε στηρίζει. Αν είσαι άντρας, μπορεί να είναι μια γυναίκα που σε στηρίζει, έτσι. Η οποία έχει έρθει εδώ διότι μέσα από την εξυπνάδα της και τις ιδέες της προχωρά τα πράγματα. Ωραία λοιπόν. Η επόμενη κάρτα είναι το εμπόδιο. Ποιο είναι το εμπόδιο το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε? Έχει εδώ τώρα δύο βασίλισσες που έχουν έρθει να πλακωθούν. Ζώδιο Παρθένος, σπαθάτη όμως, είναι δίκαιη, ικανή, μπορεί όμως να είναι μια χείρα, πόνηρη και κουτσομπόλα. Τι έχουμε όταν λοιπόν μια πανέξυπνη ζηλιάρα έρχεται με μια πόνηρη κουτσομπόλα
γίνεται πανικός. Τα λένε εδώ μια χαρά, συναντιόνται έτσι. Δεν έχουν γυρισμένες τις πλάτες τους, συναντιόνται, τα λένε μια χαρά. Είναι όμως εμπόδιο. Μπορεί να είναι μια φίλη, έτσι. Είναι δίκαιη, είναι ικανή, μπορεί όμως να γίνει όμως και πολύ άδικη. Άρα εδώ πέρα έχουμε ένα γυναικείο ρίξιμο και έχει να κάνει, μπορεί να έχει κάνει και με την αντιζηλία, φίλες και φίλοι εδώ. Με την αγάπη. Σας ζηλεύει, κοιτάζει το γάμο, κοιτάζει τη σχέση, κοιτάζει εσάς τι καλά που περνάτε, κοιτάζει ίσως το καλό, πολύ καλό ερωτικό κομμάτι που μπορεί να έχετε. Προσέξτε τι. Προσέξτε τι. Είτε άντρας είτε γυναίκα, πρόσεξε τι. Είναι ένα εμπόδιο εδώ. Η επόμενη κάρτα είναι η πέμπτη κάρτα. Εδώ λοιπόν, μάλιστα. Είναι τι μπορείς να χτίσεις εσύ μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες. Λοιπόν, και έχει βγει ένας τάβρος εδώ. Γη, βγαίνει εδώ, γη, βγαίνει εδώ. Συγγνώμη, η γη. Ναι, αρχίζει λίγο η γη και είναι σε μια ισορροπία. Λίγο, ναι, εντάξει, okay. Λοιπόν, η γη. Εδώ τώρα σημαίνει χτίζω, φτιάχνω ένα καλό περιβάλλον, χτίζω το μέλλον μου. Αλλά μπορεί από την άλλη, γιατί υπάρχει ένας ο νόμος της τάξης, ο νόμος της έλξης κυρίως, κάτι περίεργο συμβαίνει. Συνήθως με το 4 πεντάκτινο γίνονται κάποια γεγονότα τα οποία προϋπήρχαν εδώ και καιρό και βγαίνουν τσουπ ξαφνικά σε κάποια στιγμή και κάτι περίεργο γίνεται. Μπορεί αυτή εδώ να λέει περίεργα πράγματα σε εσάς. Γι' αυτό λέμε προσέξτε, γιατί σας αφορά. Και αυτή εδώ πέρα να λέει περίεργα πράγματα. Στο επόμενο, τι μπορείς να πάρεις να σου δοθεί και να ενσωματωθεί στην ψυχή σου, έτσι. Κάτι που μπορεί να σου δοθεί γενικότερα, να ενσωματωθεί στην ψυχή σου και θα σου δώσει μια χαρά ή δύναμη. Okay, λοιπόν, προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι μια από τις δύσκολες κάρτες. Πάλι Ποσειδώνας βγαίνει εδώ. Λοιπόν, έχει να κάνει με ξύφι μέσα εσωτερικά. Εδώ τα ξύφι, εγώ αυτά θα πάρω. Αν και είναι δύο μπαστούν εδώ, εδώ έχει δύο ξύφι. Αυτό μου έρχεται να πω, να ερμηνεύσω. Που σημαίνει αδελφές ψυχές, διδύμες φλόγες, οι σχέσεις, οι οποίες μπορεί να περάσουν μέσα από μια πολύ μεγάλη δυσκολία και να σας αρρωστήσουν. Είναι αυτό που λέμε αρρώστησα, ρε παιδί μου. Ή μπορεί να είναι και πραγματική αρρώστια. Ή η δική σας ή του ανθρώπου που αγαπάτε, γενικά είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αυτό λοιπόν που σου λέει εδώ πέρα, να ενσωματώσεις την ψυχή σου, είναι να ξεπεράσεις αυτή τη δυσκολία. Αυτό το που σε αρρωσταίνει, έτσι, και να καταλάβεις ότι ναι, έχεις μία σχέση με τη δίδυμη σου φλόγα, με τον δικό σου άνθρωπο. Δεν θα αναλύσω ότι είναι δίδυμες φλόγες. Δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, καρμικές σχέσεις, όλα αυτά έχουν και διαφορές και πολλές ομοιότητες. Όμως, για χάρη ευκολίας της ανάλυσης, να το πω έτσι, δείχνει ότι πρέπει εδώ έχεις γυρίσει και την πλάτη. Και στην πλάτη, δηλαδή, μπορεί να συμβαίνει κάτι και δεν θες να το αντιμετωπίσεις. Μπορεί να είναι και μια άρρωστη σχέση. Μπορεί να είναι και μια άρρωστη συνεργασία, μπορεί να είναι κάτι δύσκολο. Ε? Αυτό όμως τι γίνεται. Όταν το πάρεις και πεις «ΟΚ, okay, έτσι είναι». Και τώρα που ξέρεις και τις απαντήσεις και πεις «ΟΚ, okay, εντάξει, γίνεται αυτό που γίνεται», αλλά το βάλεις με πολύ αγάπη σαν κατάσταση και το αλλάξεις, του δώσεις δύναμη, κάνω έτσι το στροβιλισμό, διότι έτσι υπάρχει μια μέθοδος που βρίσκεται στο νευρογλωσσικό προγραμματισμό, που μέσα από το στροβιλισμό μπορούμε να αλλάξουμε την ενέργεια. Ο στρόβιλος αλλάζει την ενέργεια, αυτό σημαίνει. Και να το φέρεις αυτό μέσα σου και να αλλάξεις όλο αυτό το άρρωστο, το δύσκολο, και να ανθίσει και να ενσωματωθεί τότε στην ψυχή σου. Υπάρχει μια τεχνική στον NLP, δεν θα σας την πω όλη, απλά το λέω πολύ πολύ γρήγορα, στον νευρολογικό προγραμματισμό, όπου λέει βγάζω το μαύρο, το βγάζω έτσι, βγάζω, και μόλις ενσταθώ ότι έχω βγάλει όλη αυτή τη στεναχώρια και την πίκρα, το παίρνω, το γυρνάω, κάνω και ένα visualization, δηλαδή κάνω και έναν οραματισμό, και αυτό το μαύρο, γιατί αυτό είναι μαύρο, αρχίζει και παίρνει χρώμα. Και μόλις πάλι χρώμα, τσουπ, το αναποθέτω πάλι πίσω στο σημείο, κυρίως στην καρδιά συνήθως, και ουφ. Μπορεί να το ψάξετε. Υπάρχει και μια τεχνική που λέγεται η τεχνική του γκρίζου δωματίου. Grey room λέγεται. Δεν ξέρω, στο YouTube μπορεί να υπάρχει, είναι μια τεχνική, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εγώ απλά σας το λέω, μπορεί να το ψάξετε, είναι μια πολύ πολύ δυνατή τεχνική.
στο επόμενο. Εγώ την έχω κάνει αρκετές φορές, σας το λέω, και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αρκετά πράγματα. Πάμε τώρα το μέλλον με τι μοιάζει. Αυτό τώρα έπρεπε να το πω, δεν ξέρω τι μου ήρθε. Αυτό το είχα κάνει και πριν πολύ καιρό. Πώς μου ήρθε αυτό, μάλλον χρειαζόταν να το πω. Εδώ τώρα πάμε με τι μοιάζει το μέλλον. Να το δω. Είδατε τις αλλαγές. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, διότι πολλές φορές είδατε, μιλάω, λέω πράγματα και μετά επιλέγω και έρχεται αυτό να μου επιβεβαιώσει αυτό που σας λέω. Είναι το εξκούπα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ από το άρρωστο, το δύσκολο, την ασυνεννοησία, τη δυσκολία, το μαχαίρι, έρχεται το εξκούπα που είναι η αγάπη. Είναι το σωστό. Ο σωστός δρόμος, η ευτυχία, η αρμονία, η ευλογία. Σελήνη, βέβαια, εδώ κρύβεται η σελήνη πίσω, που σημαίνει και θέματα ψυχής. Άρα έχετε εσείς μια πολύ μεγάλη μοναδική ευκαιρία μέσα λοιπόν στο Μάρτιο να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Η ψυχούλα σας, η καρδιά σας να αναπτερωθεί, να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί, όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Να πάρετε τόσο όμορφη ενέργεια και ισορροπία, γιατί αυτό το ρίξιμο είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει πολύ θετικά πράγματα, έχει και εμπόδια. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Είναι κάτι το οποίο, εφόσον το αντιμετωπίσετε, γιατί έχετε μεγάλη δύναμη, τότε έρχεται η χαρά και η ευλογία. Μην μου ξεχάσετε, κάντε μου εγγραφή αν σας άρεσε όλο αυτό. Κάντε το like σας, διότι έτσι είναι το χειροκρότημα και μεγαλώνει και το κανάλι. Πατήστε το καμπανάκι δύο φορές για να σας έρχεται ειδοποίηση. Ήδη έχετε επιλέξει αρκετή το καμπανάκι. Επιλέξτε σας παρακαλώ να έρχεται ειδοποίηση. Ό,τι καινούριο όμορφο όπως αυτά που κάνουμε ανεβάζω να το παίρνετε αμέσως. Και να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μήνα Μάρτιο. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο και αγάπη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα με ένα επόμενο καταπληκτικό θέμα το οποίο το έχω συλλάβει, αλλά δεν θα σας το πω αυτή τη στιγμή. Θα έρθει η ώρα λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.